Αλλάζουμε θέμα. Δικαιοσύνη ζητάει η οικογένεια του 22χρονου Αμερικανού, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στη Ζάκυνθο τον Ιούλιο του 2017. Οι γονείς του αδικοχαμένου νέου έφτασαν στην Ελλάδα για τη δίκη που θα ξεκινήσει στις 21 Σεπτεμβρίου και μίλησαν αποκλειστικά στον Αντένα και στην Κέλλη Χινοπόρου. Very bright future ahead of him, very intelligent. If they only got an opportunity to know him, he would be their friend. He's missing the community, the neighborhood, and all his friends. What they've taken from us has really hurt us. It's finally time for the trial to start so that we can try to really heal. So we're pretty much stuck in the same place that we've been because we've been waiting on justice. 14 μήνες τώρα παλεύουν να διαχειριστούν το χαμό του γιού τους, να απαντήσουν σε αυτό το μεγάλο γιατί. Γιατί εκείνο το βράδυ στο λαγανά της Ζακύνθου για μια selfie φωτογραφία μέσα σε 11 δευτερόλεπτα ξυλοκόπησαν το παιδί τους μέχρι θανάτου. What it appears there was a brawl in the bar, then it went outside and 9 or 10 more guys started chasing him. And he was trying to run, looked like he was running to get away from them. They caught him and beat him to death. I can't understand anyone doing that to anyone's child. Anybody beating someone to death. He woke me up early and he said, "Hey, Dad, I just want to tell you happy birthday and you know, I'm having a great time." He felt safe and he had been here before, so we didn't worry about him. Την ημέρα του χαμού του, ο πατέρας του είχε γενέθλια. Λίγες ώρες πριν ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου, τον είχε καλέσει για να το ευχηθεί. Ήταν η τελευταία φορά που μίλησαν μαζί του. Και τα τραγικά παιχνίδια της μοίρας για την οικογένεια Χέντερσον δεν σταματούν εδώ. Λίγα χρόνια νωρίτερα, στο Τέξας, είχαν χάσει και τον άλλο τους γιο από πυροβολισμό. You have lost another boy a couple of years ago, is that true? I lost her son 10 years ago. He was in a house and somebody shot into the house and the bullet hit him. Γονείς στον Μπακάρι Χέντερσον, όπως αποκαλύπτουν στον Αντένα, δεν θα κάνουν καμία νομική κίνηση για χρηματική αποζημίωση. Το μόνο που ζητούν είναι μια δίκαιη δίκη και αυστηρές ποινές σε εκείνους που έβαλαν τέλος στη ζωή του γιού τους. If you had the chance to talk to them, what would you ask them? 14 months we've been waiting for a while for this trial. And it's something we live with every day, the why. Τώρα έχω δίπλα μου τον κύριο Ανδρέα Πάτσι, τον δικηγόρο της οικογένειας Χέντερσον. Καλησπέρα κύριε Πάτσι, καλώς ορίσατε. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή είναι μια δύσκολη υπόθεση. Έχουμε καταρχήν 9 κατηγορουμένους. Το βασικό μου ερώτημα είναι αν υπάρχουν στοιχεία ή μπορεί να προκύψουν μέσα από βίντεο, από κάμερες στην περιοχή που να μας οδηγούν στο δράστη. Ή αν αντίθετα μιλούμε εδώ ουσιαστικά για μια δολοφονία με 9 δράστες. Κοιτάξτε, το παραπεμπτικό βούλευμα είναι καταπέλτης. Έχει ξεκαθαρίσει, έχει ταυτοποιήσει τους δράστες όλους. 10 είναι, ο 10ος δεν συνελήφθη, μόνο συνέλευσαν οι 9. Και μέσα από τα βίντεο και τις μαρτυρικές καταθέσεις, τις οποίες συνέλεξε η αστυνομία, έχει αποδώσει στον κάθε κατηγορούμενο τη συμμετοχή του στη δολοφονική ενέργεια κατά του Μπακάρι. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή, για εμάς τουλάχιστον, είναι ξεκάθαρο το πώς συμμετέχει ο καθένας από αυτούς οι οποίοι κατηγορούνται στη δολοφονία. Επομένως, δεν υπάρχει ένας δράστης, λέτε. Ένας όχλος ο οποίος έπεσε πάνω του και το χτυπούσαν με ανθρωποκτόνο διάθεση. Τα χτυπήματα, όπως λένε, η δικαστική έκθεση είναι στον κορμό και στο κεφάλι με κλωτσιές και σιδερογλωτσιές. Συνεπώς είναι 9 οι οποίοι συμμετείχαν. Η οικογένεια τι λέει σε εσάς? Έχει ανησυχία για το αν θα λογοδοτήσουν οι δράστες? Έχει μεγάλη ανησυχία, γιατί καταρχήν από μια χώρα μακρινή, από το Τέξας ακόμα πιο μακριά, δεν γνωρίζουν και αυτό που το οποίο εξεπλάγιασαν και νομίζω το είπαν και ήδη, δεν περίμεναν ποτέ στην Ελλάδα, μια φιλήσυχη και φιλόξενη χώρα, να γίνει αυτό το κακό. Προφανώς έχουν ανησυχία, αλλά έχουν και μεγάλη πίστη και στο Θεό και στη δικαιοσύνη και στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πάτσι. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Πάτσις, ο δικηγόρος της οικογένειας.